Επαναρχόμαστε κυρίες και κύριοι στη ροή του δελτίου και θα περάσουμε τώρα μαζί με τον Δήμητο Χαριτόπουλο να δούμε μερικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που αφορούν την περιοχή και κυρίως την οικονομία της, η οποία φυσικά είναι και το μεγάλο θέμα, γιατί η κρίση από ό,τι φαίνεται το 2012 θα είναι ακόμη πιο χειρότερη και να δούμε αν στηθούν αναχώματα. Ντίνο, γεια σου. Πάντως, γεια σου Δημοσθένη. Πάντως όλα τα ζητήματα περιστρέφονται γύρω στην οικονομία και εμείς που είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας και επικοινωνούμε συνέχεια με πλήθος συμπολιτών μας και εκπροσώπους φορέων, βλέπουμε ότι αυτά που τους απασχολούν είναι τα ζητήματα της οικονομίας. Κάποτε στα δελτία ειδήσεων ή στις εφημερίδες μας είχαμε την πολυτέλεια και ασχολούμασταν με έτσι πολύ πιο ανάλαφρα και ακόμα και με την πολιτική. και με την πολιτική. Αλλά τώρα νομίζω ότι κυρίαρχο ρόλο παίζει η οικονομία, γι' αυτό και επικεντρώνουμε σε κάποιες ειδήσεις που αφορούν τις οικονομικές εξελίξεις. Ο κύριος Χρυσοχοίδης, μετά το μήνυμα που απέστειλε εδώ στην πρώτη πρόσφα, η είδηση που μας δίνει είναι λοιπόν τι γίνεται με την περίφημη ειδική οικονομική ζώνη. Μετά λοιπόν το μήνυμα που απέστειλε εδώ, που άφησα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Χρηματοοικονομικού Φόρουμ στην Αλεξανδρούπολη πριν λίγες μέρες, και άφησα ανοιχτό το ενδεχόμενο δημιουργίας ειδικής οικονομικής ζώνης στην περιοχή μας, υπέρ αυτής της άποψης και της πρότασης τάχθηκε πρόσφατα στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπου εκεί ερωτηθείς είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν τέτοιες ζώνες στην Ελλάδα. Μάλιστα έδωσε και ένα στίγμα λίγο περισσότερο, το οποίο παρατηρούμε ότι ταυτίζεται με αυτό που δήλωσε έστω και εκ του μακρόθεν στην Αλεξανδρούπολη, ότι δηλαδή πρέπει να γίνουν σε ορισμένες περιοχές που γειτνιάζουν με τα σύνορα. Φωτογράφησε και πάλι το τρίγωνο του Εύρου και δήλωσε ότι μελετάται πάρα πολύ θετικά αυτή η εκδοχή. Βέβαια γνωρίζουμε όλοι ότι για το θέμα αυτό δόθηκε ας το πούμε το έναυσμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και η υπόσχεση ότι θα χρηματοδοτηθεί κιόλας η εκπόνηση μιας μελέτης. Το ανέφερε ο κύριος Γιαννακίδης στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και είπε ότι μάλιστα θα υπάρξει και μια διαβούλευση με τους δήμους και με τοπικούς φορείς. Επιμελητήρια κυρίως. Επιμελητήρια και δήμους. Είπε ότι θα ζητηθούν και οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων επ' αυτού. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες συστάσεις από τις ομοσπονδίες επαγγελματιών, στάσεις που θέλουν ανάμεσα στα άλλα και έναν λόγο και στους κλαδικούς εταίρους. Δηλαδή ζητούν να έχουν άποψη φυσικά και ως ομοσπονδίες και ως επιμελητήρια, αλλά και η Γενική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου και όλες οι κλαδικές τους εκπροσωπήσεις. Γιατί θεωρούν ότι το ζήτημα αφορά περισσότερο αυτούς παρά τα άλλα οργανωμένα σχήματα που συμμετέχουν. Επίσης, για πρώτη φορά Δημοσθένη, οι ομοσπονδίες επαγγελματιών Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θέτουν και ορισμένες άλλες επιφυλάξεις. Για παράδειγμα, κάτι που δεν το είχαμε ξανασυναντήσει, ότι λέει ότι στις οικονομικές ζώνες στις ελεύθερες οικονομικές ζώνες της Πολωνίας ισχύει ένα κατώτερο όριο για την ίδρυση ή τη λειτουργία μιας επένδυσης 100.000 ευρώ. Ναι. Και ρωτά τώρα το επιμελητήριο, αυτό θα ισχύσει και στη δική μας την περίπτωση? Έρχεται να ρωτήσει επίσης με το παράδειγμα της Πολωνίας ότι αστικές περιοχές δεν μπορούν να γίνουν ελεύθερες οικονομικές ζώνες και θέτει και μια σειρά από άλλα ερωτηματικά που, αν εγώ τα συνδυάσω και οι τηλεθεατές μας τα συνδυάσουμε και με τα όσα ο κύριος Λαμπάκης εξέφρασε κατά την εδώ συνεδρίαση του Οικονομικού Φόρουμ, ότι Χρηματοοικονομικού Φόρουμ, ότι δεν πρέπει να θυγούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τον ίδιο κύριο Γιαννακίδη ακούσαμε να λέει ότι δίνει μεγάλη βαρύτητα στα εργασιακά. Προσφάτως βλέπουμε και μια αρθρογραφία του πρώην αντιπρόεδρου της Βουλής, του κυρίου Σγουρίδη από την Ξάνθη, ο οποίος είναι πολύ επιφυλακτικός και μάλιστα στο τέλος του άρθρου του αναφέρει ότι είναι αντίθετος, γιατί λέει θα είναι άνισος ο ανταγωνισμός υπέρ των επιχειρήσεων που λειτουργούν στις ελεύθερες οικονομικές ζώνες σε σχέση με αυτές που θα είναι εκτός των ελευθερών οικονομικών ζωνών, σύν το γεγονός ότι οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα μειώσουν την αργία μόνο, λέει ο κύριος Σγουρίδης, στο ανειδίκευτο προσωπικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέσα σε αυτόν τον κυκαιώνα των θεμάτων έχουν μπει πάρα πολλοί πολιτικοί, έχουν μπει πάρα πολλοί φορείς με πάρα πολλά ερωτηματικά και προβληματισμούς. Βέβαια έχουμε τώρα
εδώ και μία ένδειξη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε πρόσφατα επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις που παρακολουθούν την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων. Αυτό, αν το δούμε σε ένα συνδυασμό, συνάδει λίγο με το ότι σαν καθεστώς θα ισχύει ναι. μέσα στις ελεύθερες οικονομικές ζώνες. Βλέπουμε δηλαδή μια κινητικότητα, αλλά βλέπουμε και πολλές επιφυλάξεις, βλέπουμε πολλά ερωτηματικά και ως ό,τι αφορά τους χρόνους, βλέπουμε και μια, θα έλεγα, να μην την πω αντιφατικότητα, αλλά ας την πούμε αντιφατικότητα, τώρα είναι πιο εύκολη, ο πιο εύκολος χαρακτηρισμός. Κάποιοι λένε ότι θα προχωρήσει τάχιστα. Η διαβούλευση όμως που χρειάζεται, αν μπούμε σε αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, Περιφερειακών Συμβουλίων, Ομοσπονδιών, Επιμελητηρίων, μπορεί να πάει και Μάρτης και Απρίλης. Δεν ξέρω. Όχι, όχι, Απρίλης δεν μπορεί να πάει. Μάρτης είναι η καταληκτική ημερομηνία που είναι προϋπόθεση για να κατατεθεί μελέτη. Μετά τον Μάρτη χάθηκε το παιχνίδι. Εγώ οφείλω. Όχι, αυτό. Μακάρι. Όχι, όχι, είναι ο όρος για να πάρει τα χρήματα η περιφέρεια. Ότι πρέπει να κατατεθεί μέσα στο Μάρτιο. Διαφορετικά. Με αυτούς τους όρους παίρνει χρήματα η περιφέρεια. Άρα αλλιώς, λοιπόν, μέχρι την περιφέρεια θα έχουμε μελέτη. Ναι, ναι. Μέχρι το Μάρτιο θα έχουμε μελέτη. Υποχρεωτικά. Επόμενο λοιπόν, πάμε. Το επόμενο θέμα μας είναι το θέμα του αγωγού. Του αγωγού. Όπου τελικά, όπως δείχνουν τα πράγματα, η Βουλγαρία αποχαιρετά το θέμα του, όπως πολύ σωστά και η Γεωργία έδωσε σαν τίτλο, αποχαιρετά το έργο του αγωγού και βέβαια αυτό... Γιατί το κάνει, φαντάζεσαι? Να πω καταρχήν λίγο έτσι με μία σειρά το ιστορικό. Μετά από ορισμένους μήνες παλιδρομιών, εμφανίζεται και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης να τάσσονται κατά αυτού του έργου. Εκπλήσουν τους εταίρους, διότι μέχρι προσφάτως συζητούσαν τα περιβαλλοντολογικά. Και όταν κάποιος συζητά τα περιβαλλοντολογικά, σημαίνει ότι είναι θετικός. Δεν λέει ότι εγώ αποχωρώ από το έργο. Τώρα, ο λόγος για τους οποίους επισημαίνεται ότι το κάνει η Βουλγαρία, η βουλγαρική πλευρά, ναι. είναι ορισμένοι και συγκεκριμένοι. Καταρχήν, πιστεύουν ορισμένοι αναλυτές ότι ο κ. Μπορίσοφ το κάνει για να μπορέσει να επαναδιαπραγματευτεί. Να είναι κίνηση τακτικής. Μία εξήγηση είναι αυτή. Μία άποψη είναι αυτή. Ότι είναι κίνηση τακτικής για να μπορέσει να επαναδιαπραγματευτεί. Καλύτερος όρος. Φυσικά καλύτερος όρος για τη χώρα του. Για την Βουλγαρία. Ναι. Το δεύτερο θέμα, η δεύτερη άποψη, αναφέρει ότι επειδή τώρα ο κύριος Μπορίσοφ έχει ενισχύσει εσωτερικά τη δύναμη του κόμματός του, προσφάτως εξέλεξε και από την παράταξη του πρόεδρου της Δημοκρατίας, ναι. όπου ο κύριος Παρβάνοφ που ήταν από τους θερμούς υποστηρικτές του έργου, πέρα ότι αν ήταν στους σοσιαλιστές ή όχι. Ήταν με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Ακριβώς, αλλά ήταν και από τους υποστηρικτές του έργου, ναι. ήταν από αυτούς που το στήριζε θερμά. Και δείχνει τώρα ενδυναμωμένος και γι' αυτό τον λόγο και ο κύριος Μπορίσοφ θέλει, όχι μόνο συμπεριφέρεται αλαζονικά, ίσως απευθύνεται στο εσωκομματικό του ακροατήριο που το βλέπει συνεχώς να διευρύνεται και να τους ικανοποιεί κάτι τέτοιο σε σχέση με την επαναδιαπραγμάτευση. Μάλιστα. Αλλά και ένας άλλος λόγος, πάλι κάποιοι έγκυροι αναλυτές αναφέρουν ότι μπορεί να είναι και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή μας, οι οποίες είναι ραγδαίες και ίσως η Βουλγαρία αναμένει κάτι και από εκεί. Μάλιστα. Το επόμενο. Πάλι οικονομία θα μας πεις. Οικονομία σχετικά με τα... Ναι, με θέμα οικονομίας. Βεβαίως και με την επανεκκίνηση κάποιων έργων. Κάποιοι τα χαρακτηρίζουν αυτό το πρόγραμμα που ενέκρινε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια περίοδο οικονομικής ύφεσης, μεγάλης ναι. πτώσης των εισοδημάτων και οικονομικής άπνοιας, ένα πρόγραμμα 166 έργων ύψους 10,5 δις ευρώ ναι. χαρακτηρίζεται από ορισμένους ως ένα νέο σχέδιο Marshall. Mm-hmm. Πραγματικά, μέσα από αυτό το σχέδιο, αν όλα πάνε καλά, επιχειρείται η επανακίνηση της οικονομίας, αφού προβλέπεται ότι στην χώρα μας θα δημιουργηθούν από αυτά τα έργα, τα 166 έργα, περίπου 125.000 νέες θέσεις. Για την περιφέρεια μας τι έργα προβλέπονται? Στην περιφέρεια μας προβλέπεται καταρχήν η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα Νυμφέας Κομωτινής, ναι. ελληνοβουλγαρικά mm-hmm. σύνορα, η αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Ορμενίου του mm-hmm. ύψος του Δημοτήχου Μαρασίου,
η ανακύκλωση στερών αποβλήτων της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το νέο νοσοκομείο Κομωτινής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι. Διότι εάν τελικά το νοσοκομείο Κομωτινής κατορθώσει να ενταχθεί και να κατασκευαστούν, να κατασκευαστεί αυτό το καινούριο κτίριο με τις 200 κλίνες, θα είναι μια ανάσα στον τομέα της υγείας για την περιφέρειά μας. Επόμενη είδηση. Επόμενη είδηση είναι μια βουτιά. Μια βουτιά στην οικοδομία. Τώρα χαμογελάω, αλλά χαμογελάμε γιατί είναι μεταδοτικό. Παρότι λέμε ορισμένες δυσάρεστες ειδήσεις, πρέπει να έχουμε και να κρατήσουμε και την αισιοδοξία μας. Έχουμε βουτιά στην οικοδομία. Ποιος δεν θα έλεγε ότι είναι αναμενόμενο. Βουτιά στην οικοδομία που το πρώτο 8μηνο, 9μηνο του 2011 ξεπερνά, πλησιάζει μάλλον το 38%, 37,8% στο σύνολο δημοσίων κατασκευών και ιδιωτικών κατασκευών. Και βέβαια το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη και το καλοκαίρι είχαμε μία πτώση στην οικοδομή. Γιατί φέτος δεν προχώρησε ο τομέας των εξοχικών κατοικιών. Παλαιότερα το καλοκαίρι υπήρχε μία άνοδος ποσοστιαία. Φέτος είχαμε και εδώ πτώση. Και βέβαια τα στοιχεία αυτά είναι ένα δείγμα της μεγάλης κρίσης που επικρατεί και στον κλάδο της οικοδομής. Και το πιο περίεργο, Δημοσθένη, περίεργο μέχρι πριν λίγα χρόνια, φέτος δεν είχε περίεργο, είναι ότι ενώ οι κατασκευαστές κατεβάζουν τις τιμές κατά 10-12%, γιατί έχουν μεγάλο πρόβλημα, έχουν πρόβλημα ρευστότητας, θέλουν να πουλήσουν, δεν θέλουν να τους μείνουν τα οικίματα, οι κατασκευές τους, έχουν υποχρεώσεις στις τράπεζες. Πολλοί από αυτούς έχουν προβεί με αυτοχρηματοδότηση στην κατασκευή αυτών των, των έργων. Παρότι έχουν μια πτώση 10-12%, δεν υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση από τους καταναλωτές. Να συνεχίσουμε με ένα άλλο θέμα που αφορά και πάλι την περιφέρειά μας και είναι το θέμα της βίζας. Ναι. Το έχουμε αναδείξει πολλές φορές. Της βίζας με τους Τούρκους. Με τους Τούρκους. Πλέον νομίζω ότι είναι γνωστό. Συγγνώμη αν έτσι. Ναι, έτσι το λέμε βίζα και συνειρμικά ο νους μας πάει και γιατί δεν υπάρχει άλλο θέμα σε εμάς βίζας. Τα επιμελητήρια, οι φορείς του Εύρου επανειλημμένως έχουν απευθυνθεί. Παλαιότερα οι Δήμοι, το Δίκτυο Δήμων για αυτό το θέμα. Προσφάτως η Ντόρα Μπακογιάννη έκανε ερώτηση στη Βουλή. Δυστυχώς η απάντηση της κυρίας Ξενογιανακοπούλου δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντική. Και το πιο σημαντικό, Δημοσθένη, είναι ότι όπως την διαβάζω και την αναγνώσκω και εγώ και ένας άλλος οποιοσδήποτε τηλεθεατής, θα καταλάβει ότι είναι μια απάντηση βγαλμένη από το Υπουργείο, από τα γρανάζια του γραφειοκρατικού μηχανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Μιλάει για ταξιδιώτες εγνωσμένου κοινωνικού και οικονομικού κύρους που επιτρέπεται να έρχονται στη χώρα μας. Ενώ στην ουσία ο κόσμος πάλι πρέπει να πηγαίνει στα προξενία, να βγάζει τις βίζες και να στενοστίζεται. Σε αντίθεση με τον Τούρκο πρόεδρο της Τράπεζας Εργασίας της Τουρκικής, τον κύριο Ερσίν Οζιντζέ, ο οποίος λέει αφήστε ελεύθερη την έλευση των Τούρκων στη χώρα σας, η Τουρκία θα απογειώσει τον τουρισμό της Ελλάδος και την οικονομία. Και μάλιστα και έτσι είναι. Αναφέρεται, ξέρεις τι παράδειγμα δίνει ο πρόεδρος της Τουρκικής Τράπεζας Εργασίας, λέει ότι όταν εμείς ήμασταν σε κρίση, ήρθατε εσείς και μας βοηθήσατε, πουλήσαμε τις τράπεζές μας σε εσάς. Και έτσι ανασάναμε, μας βοηθήσατε με τον τρόπο σας, μας πλησιάσατε. Τώρα μπορούμε να έρθουμε εμείς μέσα από τον τουρισμό. Είναι μια επίθεση τουριστικής φιλίας, την οποία πρέπει το Υπουργείο Εξωτερικών, δηλαδή πρέπει, εγώ πιστεύω πια, μετά την κυρία Μπακογιάννη και οι τοπικοί βουλευτές εδώ του Εύρου και της Ροδόπης, να κάνουν ερωτήσεις και να πιστεί το Υπουργείο Εξωτερικών να προχωρήσει σε αυτό το θέμα. Ντύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, δημιουργικά πέρασαν τον ελεύθερό τους χρόνο τα παιδιά.